Όσον αφορά τώρα τη Συμφωνία των Πρεσπών που αυτή τη βδομάδα θα έρθει για ψήφιση, για κύρωση στη Βουλή, η διαδικασία κύρωσής της ήδη ξεκινάει από αύριο. Η κυβέρνηση ως γνήσιος τοποτηρητής της Pax Americana στα Βαλκάνια έκλεισε μια πραγματικά επέσχυντη συμφωνία, θέλουμε να το ξανατονίσουμε, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σκοπός της είναι να βάλει πάση θυσία άμεσα την Φύρων στο ΝΑΤΟ, να κοπεί η φόρα στα ρωσικά, κινέζικα, σε άλλα ξένα κεφάλαια, στα Βαλκάνια, γιατί έτσι επιτάσσουν οι αμερικανονατοϊκοί σχεδιασμοί. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Στη Βουλή, έτσι όπως την έχει καταψηφίσει και στους δρόμους του αγώνα και όπως έχουμε ενημερώσει από την αρχή τον ελληνικό λαό, από την πρώτη στιγμή που μπήκε η υπογραφή Τσίπρα δίπλα σε αυτή του ΖΑΕΦ. Από εκείνη τη στιγμή έχουμε αναπτύξει μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης με ανακοινώσεις, αφίσες, συγκεντρώσεις, περιοδίες, ομιλίες, συλλαγητήρια, πορείες με κεντρικά συνθήματα όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών Τσίπρα-ΖΑΕΦ, όχι σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στον επικίνδυνο αλυτρωτισμό και τον αντιδραστικό εθνικισμό, ναι στη φιλία, την αλληλεγγύη, την κοινή πάλη των λαών. Με αυτό το περιεχόμενο των ετοιμάτων πορευόμαστε κάθε μέρα και όχι με τις διάφορες εθνικιστικές αλυτρωτικές κραυγές που ρίχνουν μόνο νερό στο μήλο του φασισμού, που εντοπίζουν το πρόβλημα μόνο στο όνομα της γειτονικής χώρας, αγνοώντας όλα τα άλλα επικίνδυνα αυτής της επέσχυντης συμφωνίας, όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του Μακεδόνα πολίτη, η έννοια της μακεδονικής γλώσσας, που όλα αυτά έχουν τα σπέρματα του αλυτρωτισμού και βεβαίως κυρίως υποβαθμίζοντας την επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό και όλους τους λαούς της περιοχής πολιτική του διέρη και βασίλευε που επιδιώκουν οι αμερικανονατοϊκοί δολοφόνοι των λαών για να περνάνε τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους.